Ο Γκρέτσα είναι στο φάουλ. Απευθείας η εκτέλεση, μπάλα έφυγε από τα χέρια του Παραπάνη και ήρθε ο Δήμου για να σκοράρει 0-1 στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης, το γκολ του Δήμου από κοντά. Καθυστέρηση από τον ρέφερη για να δώσει παρατηρήσεις στους παίκτες, το φάουλ εξωτερώθηκε με τις γροθιές του Ταρπινίδη. Εδώ και πάλι ένα σούτ, άστοχο. Τόσκα, ο Γκρέτσα, τώρα είναι ο Τόσκα, 0-2. Στο 12, ο Γκρέτσα την ασίστ στα πλάγια της περιοχής των Τόσκα. Στο 12, 0-2 οι φιλοξενούμενοι. Κεφαλάς, άνοιξε την μπάλα αρκετά με αυτή την προβολή, ο Γκρέτσα δεν τα κατάφερε. Το σούτ του κεφαλά φεύγει τα χέρια του Ταρπινίδη και αφήνει ο Κυριακίδης για να σώσει, αφού η μπάλα στην απομάκρυνση του βρήκε στο σώμα του κτιστού. Αρβανίτης πήρε την κόντρα ο Νικόδημος Γκρέτσα, ο οποίος από τα πλάγια θέλει να μπει στην περιοχή, τον κόβει ο Τσίκος. Ο Δρουμαλιάς, κτίστου και Μπάλτσιος. Η σέντρα από τον Μπάλτσιο στο ύψος του πέναλτι, πρώτη κεφαλιά από την απέναντι μεριά, η προσπάθεια από τον Ντάμζι out. Ντάμζι εκτελεί το κόρεν στο δεύτερο δοκάρι, βγήκε ο Ταρπινίδης, επιθετικό φάουλ σε αυτόν. Φάουλ μακριά από την περιοχή, το σούτ είναι δυνατό, ο Ταρπινίδης το βγάζει σε κόρνερ. Από κόντρα κεφαλιά ο Γκόγκας θέλει να γυρίσει, είναι στο πέναλτι, ο Γκόγκας θα σουτάρει, ο Ταρπινίδης το βγάζει και εδώ είναι ο Κτίστου, ο οποίος κάνει μια μεγάλη φάση στο 29ο λεπτό. Στο 33 είμαστε, ένα φάουλ που αμφισβητήθηκε νωρίτερα. Καλή εκτέλεση στη μικρή περιοχή, ο Παραπάνης βγαίνει με τις γροθιές πρώτου κινδύνου. Νομίζω πρέπει να ήταν ο Δήμου εκεί. Οι παιδόχοι που είχαν και δύο καλές ευκαιρίες για να μειώσουν το δείκτη του σκορ. Εδώ η μπάλα ήρθε στην περιοχή, περνάει η μπάλα μπροστά από τον Ταρπινίδη, ξεχάστηκε εκεί ο πορτιέρο, αλλά κανείς γηπεδούχος δεν μπορεί να προωθήσει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 37ο λεπτό γεμίζει ο Ορβανίτης στην περιοχή, κεφαλιά κίνδυνη, πλησίων του πλαγίου out να εκτελεί το φάουλ. Τολμά ουσιαστικά ένα μακρινό σουτ στην αγκαλιά του Παραπάνη, ο οποίος παίρνει και επιθετικό φάουλ από τον Δήμου. Πηγαίνει ο Μαγής, υπάρχει φάουλ για τον Παραπάνη. Αδιάκοπη βροχή. Αρβανίτης γεμίζει αυτό το στημένο. Γκρέτσα πρώτος βγάζει την μπάλα στον εγκύκλιο. Επιμένει το Άγιο Πνεύμα, σκαυτή σέντρα εκεί όπου ο Ταρπινίδης πέφτει εύκολα και μαζεύει την μπάλα. Χαραλαμπόπουλος, Σπυριδόπουλος. Πάσα στην περιοχή στον Χαραλαμπόπουλο. Από τώρα και στο εξής, ό,τι βλέπετε είναι καθυστερήσεις για το πρώτο ημίχρονο. Το γέμισμα του Αρβανίδη σε αυτό το φάουλ, κεφαλιά, γκόλα! Γκόλα, μειώνεται ο δείκτης του σκόρ από την κεφαλιά του Μίλιου. 1-2, ο Μίλιος μειώνει το δείκτη του σκόρ για λογαριασμό του Αγίου Πνεύματος στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου. Γηπεδούχων με τον Δήμου και τον Τόσκα. Δεν μπάλα στο ύψος του πέναλτι, να δούμε την επιλογή, το σούτ, ο Ταρπινίδης θα μαζέψει την μπάλα. Τελεί το πλαγιό το κτίστου στην περιοχή, ο Γκόγκας στην κεφαλιά προς τα μέσα, ο Αρβανίτης τώρα, νέο γέμισμα, δεν απομακρύνθηκε σωστά η μπάλα, το σούτ από τον Ντάμψη στην αγκαλιά του Ταρπινίδη. Κτίστου, δυνατή εκτέλεση προς τον Δράκογλου, η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Θα δούμε την προσπάθεια εδώ και από του Δρουμαλιά την προσπάθεια. Εκτελεί ο Νικόδημος η μπάλα στο δοκάρι και περχόμενος offside είναι ο Σπυριδόπουλος. Μακρύ γέμισμα από τον Λιαούρη στην αγκαλιά του Παραπάνη. Λιαούρης από μακριά, το μάινα σούτ απευθείας, άστοχο. Ο Αρβανίτης γεμίζει προς τον Ντάμζη, κεφαλιά πάσα του Ντάμζη στον Κτίστο από τα αριστερά. Η σέντρα είναι συρτή από τον Κτίστο, ο Δρουμαλιάς πασάρει την μπάλα στον Ντάμζη, ο οποίος σουτάρει, πέφτει στη γωνία του, αποκρούει ο Ταρπινίδης και ο Γκόγκας γράφει το 2-2.
Γκολ λοιπόν του Γκόγκα στο 59. Ο δείκτης του σκορ στα ίσα με το γκολ του Γκόγκα στο 59ο λεπτό. Ο Δρουμαλιάς παίρνει πλάγιο out. Εκτελέστηκε στον Τζόναρο. Φάουλ υπέρ Τζόναρο. Στο 68. Αρβανίτης γεμίζει, ο Γκόγκας, γκολ από την κεφαλιά του Γκόγκα, 3-2. Ο Γκόγκας γυρίζει με δύο προσωπικά του τέρματα το παιχνίδι. 3-2 από τον Γκόγκα στο 69. Γυρίζει το μάτσο Γκόγκας με δύο προσωπικά του τέρματα. Διαμαρτυρίες των γηπεδούχων, Γκόγκας το 69, 3-2. Έντονες διαμαρτυρίες των 69 λοιπόν, 3-2. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενο στο πρόσωπο του βοηθού. Πιθανολογώ για την περίπτωση της υπόδειξης του φάουλ από το οποίο προέκυψε τον γκολ. Οι διαμαρτυρίες δεν έχουν κοπάσει στο πρόσωπο του πρώτου βοηθού. Ετοιμάσει κόκκινη κάρτα στον Παπουτσί. Ο Μαγής στον πάγκο τον φιλοξενούμενο, κόκκινη κάρτα στον Παπουτσί. Κι άλλο θα βγάλει και στον Ταρπινίδη. Στο 75 το σούτ αποκρούει από τον Κράτσα, το σούτ αποκρούει ο Παραπάνης με υπερένταση. 3-2 το γύρισε το Άγιο Πνεύμα. Αρβανίτης γεμίζει, μπάλα πέρασε, καταλήξει στα χέρια του Ταρπινί, δεν προλαβαίνει ο Δράκογλου. Ξανά ο Αρβανίτης ένα γέμισμα. Έχουμε την κεφαλιά, προλαβαίνει τον Δράκογλου και πάλι ο Ταρπινίδης. Δάμιση, πέναλτι. Και κίτρινη κάρτα στο νέο εισελθόν, τον Ντίνο Γκρέτσα, ο οποίος μπήκε στο μάτς. Ανατροπή στον Ντάμζη, Γκρέτσα κίτρινη κάρτα, ο Ντίνος Γκρέτσα μόλις μπήκε στο παιχνίδι. Πέναλτι για τους γηπεδούχους στο 81. Λοιπόν Αρβανίτης, γκολ Θωμάς Αρβανίτης στο 82, 4-2 με πέναλτι ο Θωμάς Αρβανίτης. Γυρίζει όχι μόνο το μάτς ή του Αγίου Πνεύματος, παίρνουν και προβάδισμα δύο τερμάτων. Το κορυπτηλέστηκε στο δεύτερο δοκάρι. Γκρέτσα. Τίποτα!
εδώ τη διεκδίκηση έξω είναι η μπάλα, παρά το γεγονός του Γκρέτσα βρέθηκε στο έδαφος, μαρκάρισμα εκεί όπου δεν θεωρήθηκε τίποτα το αντικονικό από τον Μαγί. Στο 87 είμαστε. Νομίζω ναι. Ντάμζι. Σηκώνει για τον Εγκόγκα. Ο Τάτος πήρε την πρώτη κόντρα, απομακρύνει σε λάθος πόδια. Γεμίζει ο Τζόναρος απέναντι. Να ο Δρουμαλιάς, να και ο Γκόγκας. Ο Γκόγκας τώρα από την κόντρα. Ευνοημένος βγήκε ο Κυριακίδης. Το 2-2 και το 3-2 δικά του γκολ είναι. Για να δούμε την επιλογή εδώ του Ντάμζη, το σού του οποίου στην αγκαλιά του Ταρπινίδη, ο οποίος θα κάνει και τον αμυντικό εδώ, αλλά ευτυχώς γι' αυτόν μαζεύει την μπάλα. Το γέμισμα, ο Παραπάνης μαζεύει την μπάλα.